υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας μένεται. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξαν μια γιγαντιαία κούρσα εξοπλισμών, οξύνοντας τον ανταγωνισμό με τη Ρωσία που θα πληρώσει ο λαός μέσα και από τα ευρωομόλογα που θρέφουν την πολεμική βιομηχανία και τους ενεργειακούς ομίλους. Οι λαοί ήδη φορτώνονται το κόστος της όξυνσης των ανταγωνισμών. Πληρώνουν το μηχανισμό ανάκαμψης αντεκτικότητας που πρικίζει με δισεκατομμύρια τους πράσινους και ψηφιακούς ομίλους, που ενισχύει την εμπορευματοποίηση της υγείας μέσα στην πανδημία. Παρά την προσπάθεια της έκθεσης να τα φτιασιδώσει, ευρωεξάμεινο, συστάσεις αναχώρα, ενισχυμένη εποπτεία, είναι το μνημόνιο διαρκείας που καθορίζει σκληρά προαπαιτούμενα σε βάρος των λαών που σπέβδουν να υλοποιήσουν στη χώρα μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, χρειάζεται να κλιμακώσουν τους αγώνες τους, καταδικάζοντας τον υπεριαλιστικό πόλεμο, για την απεμπλοκή της Ελλάδας από ΝΑΤΟ και ΕΕ, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες, εξασφάλιση εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωμάτων, κατάργηση ειδικών φόρων σε καύσιμα ενέργεια, κόντρα στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων και των κυβερνήσεών τους.